Είναι μαζί μας τηλεφωνικός ο βουλευτής, ο κύριος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, να συζητήσουμε το θέμα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εξηγήστε μας ακριβώς γιατί ουσιαστικά έχει απορριφθεί αυτό το νομοσχέδιο, να καταλάβουν και οι ακροατές μας, να καταλάβουμε και εμείς. Εντάξει, βασικά η μεγάλη έγνοια που υπήρχε και για το κλαμπινγκ αλλά και για τα επισκεπτόμενα αγροκτήματα, τα οποία απορριφθήκαν και αυτά χτες, ήταν το γεγονός ότι πέραν από τις αναπτύξεις τις οποίες γίνονται, πέραν από τις χαλαρώσεις, τις τεράστιες που εγώ λέω έχουν και διαφθορά μέσα για τις μεγάλες αναπτύξεις, βρήκαν ακόμα δύο τρόπους να χτίσουμε στην Ήπεθρο. Το ένα ήταν το κλάμπινγκ και το άλλο τα επισκεπτόμενα αγροκτήματα. Η ανησυχία μεγάλη είναι η εισβολή στη φύση. Η δεύτερη ανησυχία είναι πώς ξεκινούν ένα πράγμα και πού καταλήγουν ένα άλλο πράγμα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά την αδυναμία της κυβέρνησης να κάνει επιβλέψεις ή να κάνει επιθεωρήσεις και να επιβάλλει νομοθεσίες. Κλασικότατο παράδειγμα, χτίζεται εκκλησία σε προστατευμένη περιοχή που δεν επιτρέπεται, χτίστηκε, κανένας δεν έκαμε τίποτε, αφήκαν το ετέλειωσε και τώρα πρέπει να πάμε δικαστήρια, κανένας δεν αναλαμβάνει την κατεδάφιση κτλ. Μέσα σε όλον αυτόν το σκηνικό και χωρίς να υπάρχει αυτή η προστασία η οποία θέλουμε, χωρίς να υπάρχει περιορισμός, δεν πέρασαν και όλες οι τροπολογίες που είχαν μπει για την προστασία του περιβάλλοντος. Εγώ λέω σωστά και χάρηκα πάρα πολλά που η Βουλή απέρριψε και τα επισκεπτόμενα αγροκτήματα αλλά και το κλαμπινγκ, το οποίο όλοι γνωρίζουν ότι ήμασταν εναντίον από την πρώτη ημέρα. Και το οποίο ακούστηκαν και χθες φωνές ότι στην πραγματικότητα πώς συνδέει τους ανθρώπους από τη φύση και την αληθινή εμπειρία του κλαμπινγκ, προωθείται ο πλούτο, την υπερκατανάλωση, την πολυτέλεια, και είναι και ένα ζήτημα και αυτό νομίζω, που εκτός το γεγονότος ότι έρχονται σε κίνδυνο χώροι της φύσης. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι αν πράγματι ενδιαφερόμαστε να προωθήσουμε τις κοινότητες πάνω στο τρόδος, ιδιαίτερα με τα δάση, έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να τις βοηθήσει. Δεν κάνουμε τίποτε, ούτε για να τους βοηθήσουμε να έχουν ένα δεύτερο εισόδημα, να τους βοηθήσουμε να διορθώσουν τα σπίτια, να τα βάλουν για ενοικίαση, Airbnb, bed and breakfast, τούτα όλα τα πράγματα δεν κάνουμε τα. Για να τους βοηθήσουμε τους κατοίκους, και όχι μόνο να τα κάνουμε. Να θυμίσω ότι την τελευταία φορά που άλλαξε τη Βουλή τη νομοθεσία, έκαναμε το εξαιρετικά δύσκολο για άτομα στις κοινότητες να βάλουν το σπίτι τους στο Airbnb, να κάνουν ενοικίαση μια-δυο νύχτες σε τουρίστες. Έκαναμε το, επαναλαμβάνω, εξαιρετικά δύσκολο για να μην μπορούν να το κάνουν. Και άρα τελείωσε και αυτό, ή θα έρθει κι άλλο νομοσχέδιο? Νομίζω ότι δύο φορές απορρίψει, πρέπει να εγκαταλείψει η κυβέρνηση αυτήν την ιδέα και να δει, επαναλαμβάνω, πώς μπορεί να βοηθήσει τις κοινότητες να κάνουν οι κάτοικοι των κοινοτήτων τούτα τα πράγματα για να μπορεί να βοηθηθεί ο κόσμος. Πραγματικά έχει πολλά που μπορούν να κάνουν, απλώς δεν ενδιαφέρονται. Ενδιαφέρονται μόνο για να προωθούν πάντα μεγάλες επενδύσεις και επιχειρηματίες. Τώρα, μιας που σας έχουμε εδώ και ήταν μέρες που ήθελα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, εν μέσω και αυτής της ζέστης που πραγματικά δεν αντέχεται, θα ήθελα να συζητήσουμε για την κλιματική αλλαγή. Είναι μια συζήτηση που γίνεται συνεχώς, αλλά νομίζω ως πολίτες ακόμη δεν έχουμε αντιληφθεί αυτή την κρίση και τη δική μας ευθύνη. Εντάξει, να εξηγήσω ότι βλέπουμε σταδιακά να συμβαίνουν αυτά που μας προειδοποίησαν σχεδόν 20 χρόνια πριν οι επιστήμονες. Βλέπουμε δηλαδή να αυξάνονται οι θερμοκρασίες, μέσος όρος των θερμοκρασιών να αυξάνεται. Έχουμε πιο ζεστά βράδια, έχουμε ψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έχει επεκταθεί το καλοκαίρι, όπως μας το έλεγαν πιο πριν, σιγά σιγά θυμάστε ότι τώρα έχουμε τα πρωτοβρόχια μέσα στον Νιόβρη. Είχαμε και καύσωνα μέσα στον Απρίλιο. Παλιά τα πρωτοβρόχια τα είχαμε το Σεπτέμβριο. Οι υψηλές θερμοκρασίες ήταν
τέλος Ιουνίου, Ιούλιο και Αύγουστο ορισμένες μέρες. Τούτα σιγά σιγά φαίνεται, ξεκινά να είναι ακραίο και σιγά σιγά γίνονται πιο συχνά. Το άλλο το πράγμα το οποίο έδειξε μια εξειδικευμένη μελέτη ειδικά για την Κύπρο είναι το γεγονός ότι η πρώτη περιοχή που θα πληγεί ότι θα ήταν το Τρόδος, και πράγματι, γιατί το λέω κάποτε και κάμα μου και επίθεση ότι λέω ανοησίες, τα παλιά τα χρόνια στο Τρόδος είχαμε το 1 με 1,5 μέτρο χιόνι, ήταν πολλά συνηθισμένο. Ενώ τώρα πιάνουμε μερικά εκατοστά που αντέχουν λίγες μέρες. Για να αν σκεφτεί κάποιος ότι είχε 1,5 μέτρο χιόνι, θερμοκρασίες που το χιόνι έλειωνε σιγά σιγά μέχρι το Φεβρουάριο, ρέαν οι ποταμοί, εμπλουτίζαν τα υπογεία νερά, εδία ζωή στη φύση, το να χάσεις το χιόνι, έχασες και όλων αυτών της καλής ποιότητας νερών, το οποίο εμπλούτιζαν τα υπογεία νερά, βοηθούσαν τον κόσμο, η ιδιοποικιλότητα, τούτα εχαθήκαν. Και ένα πάντα, ακόμα ένα μεγάλο θέμα το οποίο μας προειδοποιούσα, είναι ότι αν έχω πιο μεγάλο καλοκαίρι, έχω αυξημένες θερμοκρασίες, έχω και αυξημένη θερμοκρασία τα βράδια, έχω τις λεγόμενες τροπικές νύχτες αυξηθήκα, το αποτέλεσμα είναι ότι καταλήγουμε να καταναλώνουμε μεγαλύτερη ενέργεια. Και πάντα λέει μας ότι πρέπει να προσαρμοστούμε. Έτσι ένα θέμα να μην κάνουμε ρίβου και εμείς ενυφτέμενοι είμαστε μικρή χώρα. Το ερώτημα είναι τι έκαναμε για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ξέρετε ότι είμαστε η χώρα που έχουμε, είμαστε πιο κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην ενεργειακή φτώχεια. Δηλαδή το πώς κόσμος μπορεί να κρατήσει το σπίτι του ανοιχτές θερμοκρασίες. Και τώρα με τις ζέστες, εσύ πολύ κόσμο που βασανίζεται, ενώ έπρεπε να κάνουμε ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων, να τους βοηθήσουμε να κάνουν φωτοβολταϊκά, εμείς δεν ασχοληθήκαμε καθόλου, ούτε ακόμα και τα δημόσια κτίρια και τα σχολεία που είχαμε υποχρεώσει από το 2014. Και τώρα τούτος ο κόσμος βασανίζεται με κλιματιστικά, αεριστήρες, ψηλές θερμοκρασίες και έπονται χειρότερα. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε και ως κράτος αλλά και ο κάθε ένας ως πολίτης πλέον, γιατί όντως έρχονται χειρότερα, τα ζούμε καθημερινά και ζούμε και σε μια περιοχή που βασανιζόμαστε από την ζέστη και ταυτόχρονα από τη σκόνη. Και από τη μείωση της βροχόπτωσης. Ναι, και από τη μείωση της βροχόπτωσης. Άμα ψάξετε, σαν κράτος μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Γίνηκαν και μελέτες, έχει επιστήμονες που τα ξέρουν πόξο και εκατοτά τι έρχεται και τι θα συμβεί. Το σωστό είναι πρώτα να βοηθήσουμε τον κόσμο να κάνει ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών του. Παναλαμβάνω, είχαμε και νομική υποχρέωση την οποία δεν ασχοληθήκαμε και πολλά σοβαρά. Έπρεπε να κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση και των δημοσίων κτηρίων, σχολεία κτλ. Για να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας και να βοηθήσουμε και όλους τους εργαζομένους. Πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα φύγουμε τα πολλά αυτοκίνητα από μέσα στους δρόμους για να διορθώσουμε και την ποιότητα του αέρα, όπως αναφέρετε και εσείς. Γιατί 70% της κακής ποιότητας του αέρα που έχουμε στην Κύπρο είναι από τη συνεισφορά των πάρα πολλών αυτοκινήτων που έχουμε στην Κύπρο, γιατί δεν πήραμε τα μέτρα τα οποία έπρεπε να πάρουμε. Να θυμίσω ότι και για τα κτίρια και για τα αυτοκίνητα έρχονται αυστηρές αλλαγές, ήδη ψηφιστήκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα κάνει το κόστος λειτουργίας του αυτοκινήτου ακόμα πιο ψηλό, όπως και το κόστος λειτουργίας ενός μεγάλου κτιρίου πολύ πιο ψηλό, και θα κάνει και την κυβέρνηση να πληρώνει δικαιώματα εκπομπών ρήπων όπως την ΑΕΚ. Και τούτα γίνονται τώρα, γιατί είπαμε μας να τα κάνουμε πριν πολλά χρόνια, εδώ κάνουμε και υποσχέσεις, έκαναμε και μελέτες και είπαμε τους και πολιτικές που θα κάνουμε, δεν τα κάναμε, και τώρα εμφανίζεται βουνών μπροστά μας όλη αυτή η υποχρέωση. Και εγώ ανησυχώ πάρα πολλά για το πόσο θα στοιχήσει στην κυπριακή κοινωνία όλη αυτή η αδράνεια τόσα πολλά χρόνια. Γιατί επαναλαμβάνω, όποιος θέλει να το ψάξει, έρχεται η εμπορία ρήπων 2, το οποίο πάει σε μεγάλα κτίρια και στις μεταφορές, έρχεται αλλαγή στη φορολόγηση των καυσίμων που θα μας δω και αποτέλεσμα πιο ακριβό καύσιμο. Ο κόσμος θα έχει να πληρώσει ψηλές
υψηλό το κόστος και του ηλεκτρισμού και των καυσίμων και της λειτουργίας του αυτοκινήτου του, σκοτώνει μας και ο αέρας, καταλαβαίνετε. Ναι, και είναι και ένα ζήτημα. Παράδειγμα με την ηλεκτροκίνηση. Θα μπορούσε το κράτος να αποταθεί σε πιο φτηνές λύσεις για εισαγωγή τέτοιων αυτοκινήτων και να μπορούσε να, και ο απλός πολίτης να πάει στην ηλεκτροκίνηση. Όμως σήμερα δίνει μεν ένα ποσό χορήγησης για αυτά τα αυτοκίνητα, αλλά είναι πάνω από 30-40.000. Ναι, σωστό, ναι. Αλλά έχει πολλά πράγματα. Δηλαδή έπρεπε να αγοράσει η κυβέρνηση ηλεκτρικά αυτοκίνητα και εντάξει, ξεκίνησε τώρα. Το 2025 όποιος έχει χώρο στάθμισης πάνω από 20 σταθμούς πρέπει να βάλει φορτιστή. Όποιος χτίζει πολυκατοικία πρέπει να έχει πρόνοιες για φορτιστή. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα γίνονται. Και ρωτάς και λέεις, εντάξει, άμα τα Υπουργεία βάλουν φορτιστές, να μπορούν οι υπαλλήλοι του Υπουργείου να φορτίσουν τα αυτοκίνητα. Και η απάντηση που επήρα, όχι επίσημα, αλλά ανεπίσημα, ότι όχι, είναι μόνο για τους, για τους αυτοκίνητα, τα υπουργικά και του διευθυντή. Άρα, δεν κάνουμε πράγματα που να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Αλλά επαναλαμβάνω, το νούμερο ένα δεν είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το νούμερο ένα είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες, η ποδηλασία και το περπάτημα. Να δούμε τις υποδομές για ποδήλατα, να δούμε τις υποδομές να περπατώ με δέντρα φυτεμένα για να αντιμετωπίσω τις ψηλές θερμοκρασίες μέσα στις πόλεις. Να προσέχουμε να έχουμε πτυτικά μέσα, να μην και με τα δάση μας. Να μην και με τα δάση μας και να έχουμε δημόσιες συγκοινωνίες που να εξυπηρετούν τον πολίτη και αυτό που κάνουν και οι άλλες οι χώρες, που είναι, εξετάζει και λέει, εντάξει, γιατί να σηκωστείς που τούν τη γειτονιά, πιάνεις μια γειτονιά και λέει γιατί πιάνεις το αυτοκίνητο. Πιάνω το αυτοκίνητο για να πάρω τα μωρά μου σχολείο. Να σου φέρω αυτοκίνητο να παίρνει τα μωρά στο σχολείο, λεωφορείο. Και λέει εντάξει, να σου κάνω διαδρομή να περπατά ασφαλισμένα αν δεν κάποια ηλικία. Και σε λέει εντάξει, άλλο τρόπο που πιάνω το αυτοκίνητο, πιάνω το για να πάω σε μια υπεραγορά. Θα δείτε στο εξωτερικό, φροντίζουν στι γειτονιέ να έχει καταστήματα για να πάει περπατητό. Κάνει και παρέα, να πάει τσέρκεσαι. Ούτε τα πράγματα, δεν είναι πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε εμεί. Κάμαν τα οι άλλε χώρε. Βελτιώνοντα συνέχεια, απλώς εμείς δεν ασχολείται κανένας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλό τρίμερο. Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας. Γεια σας.